Αποφασισμένοι ακόμη και να κλείσουν το 27ο Δημοτικό Σχολείο στις Αλικές του Βόλου, δηλώνουν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν άμεσα τα σοβαρά προβλήματα στο συγκεκριμένο διδακτήριο. Χθες το μεσημέρι, μόλις χτύπησε το κουδούνι και τα παιδιά άρχισαν να βγαίνουν από τις τάξεις, ένα τεράστιο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από τμήμα της οροφής στην είσοδο του σχολείου και από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής. Ο Σύλλογος έφερε έναν μηχανικό να δει το κτίριο και τη στεγανοποίηση στα ράτσες, για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Ο μηχανικός μας είπε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ότι με την πρώτη βροχή θα πέσουν σοβάδες, θα πέσουν πολλά. Χτες τώρα με τη βροχή έπεσαν οι σοβάδες, ευτυχώς που δεν είχαμε ατύχημα κανένα παιδάκι. Ήταν ακριβώς τώρα που χτύπησε το κουδούνι για να βγουν τα παιδάκια έξω. Και ήταν στο παραπέντε τα προλάβαμε. Σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, έχει ενημερωθεί ο Δήμος για τα σοβαρά προβλήματα με τη στεγανότητα στη στέγη του κτηρίου από το 2009. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν είχαν αποτέλεσμα. Σήμερα, πάντως, μηχανικοί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου επισκέφθηκαν το σχολείο και δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν άμεσα εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Καθάρισαν τα λούκια απ' έξω, που ίσως είναι ένα αίτιο του προβλήματος. Έριξαν εδώ, έκαναν μια φωτοσοβάδες και μας είπε προφορικά ότι. Την παρέμβαση που πρέπει να γίνει, ας πούμε, όσον αφορά εδώ στο κτίριο και τις επιδιορθώσεις, και θα επιληθεί άμεσα του ζητήματος, με διαβεβαίωση και εμένα και το μέλος του Συλλόγου Γονέων. Οι γονείς των 180 μικρών μαθητών είναι ανάστατοι και περιμένουν να γίνουν άμεσα οι παρεμβάσεις εκείνες στη στέγη του 27ου Δημοτικού Σχολείου που θα λύσουν το πρόβλημα. Διαφορετικά θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποίησεις. Στην τελική, αν δούμε ότι δεν κάνουν κάποια, ή θα το κλείσουμε το σχολείο, ή θα ζητήσουμε ένα καινούριο σχολείο. Κάτι να γίνει άμεσα. Μετά η άλλη λύση είναι να κλείσει το σχολείο. Πάντως ζητάτε να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, ναι, έτσι. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Και ακόμα τώρα ξεκινάει ο χειμώνας. Και ακόμα δεν έχουν πιάσει καλά οι βροχές. Και το κτίριο είναι γεμάτο μέσα στο νερό. Είναι σαν σφουγγάρι που έχει ρουφήξει νερό, να καταλάβετε.